και εκεί μεταρρύθμιση. Γιατί, ξέρετε, λοιπόν, ήμασταν αντίθετοι. Εάν δεν κάναμε και αυτά τα βήματα που κάναμε, το ασφαλιστικό σύστημα θα ήταν χειρότερα. Λάθος. Κύριε Χατζηδάκη, εξυγιαντικές παρεμβάσεις κάνατε. Αυτό που κάνατε είναι ότι αυτή την ώρα καταραίουν τα ασφαλιστικά δεδομένα. Και τώρα, αρνούμενοι όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές. Κοιτάξτε. Θέλετε την εντολή. Ρωτήστε, σας παρακαλώ, τους Έλληνες συνταξιούχους. Με την ακινησία. Αν δεν πιστεύετε εμένα, ρωτήστε τους Έλληνες συνταξιούχους εάν παίρνουν μετά από ένα χρόνο ή μετά από δύο χρόνια τα επικουρικά τους. Εγώ δεν. Κοιτάξτε, δεν σας απαντώ. Δεν με ρωτήσατε. Ρωτήστε τους. Δεν έχουν πάρει τα επικουρικά τους. Σας απαντώ. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι η Ελλάδα είναι παράδεισος. Αφήστε με τότε να ολοκληρώσω λοιπόν. Που ήσασταν αντίθετοι. Διπλασιάστηκε το ΕΚΑΣ. Διπλασιάστηκε η σύνταξη του ΟΓΑ μέσα σε μια πενταετία. Λάθος είναι αυτό. Λάθος. Δεν διπλασιάστηκε η σύνταξη του ΟΓΑ. Ακούστε με λίγο λοιπόν τι θέλω να σας πω. Για να καταλάβουμε πού έχετε οδηγήσει την Ελλάδα, όχι εσείς προσωπικά. Εντάξει, το κατάλαβα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν. Όταν ο συνομιλητής σας λέει ότι φορολογούνται οι βραχυχρόνιες υπεραξίες στο χρηματιστήριο. Ότι θα πρέπει να πάσει σε επίπεδο φορολογίας φυσικών προσώπων τα διανεμόμενα κέρδη. Ο κύριος Αλογοσκούφης έχασε 1 δισεκατομμύριο ευρώ το έτος, δηλαδή συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο από την μείωση της σταδιακής αποκλιμάκωσης της φορολογίας των διανεμόμενων κερδών, 10 μονάδες. Λοιπόν, όταν λοιπόν σας λέμε ότι όλα αυτά αποτελούν συγκεκριμένοι τρόποι ενίσχυσης μιας πολιτικής, αυτό πρέπει να σας οδηγεί όλους στο να μην ξαναδιατυπώσετε το ερώτημα από πού θα τα βρείτε. Και έχω να προσθέσω και άλλες κατηγορίες. Μισό λεπτό θα επιτρέπετε να πάρω μια ανατελεία να συνδεθούμε λίγο με την έξα. Πάρετε ανάψματα γιατί έγιναν τα εγγένεια. Μισό λεπτό τη επιχείρηση. Δεν είναι υπερφορολόγηση. Κύριε Χατζηδάκη, επιτρέψτε μου να κάνω μια σύνδεση. Ακούστε με λοιπόν κάτι. Δεν έχετε ακούσει ποτέ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Δεν έχετε ακούσει ποτέ τον Παπανδρέου και τον Πασόκου που σας λέει. Αφήστε αφορολόγητα. Παραπάνω φορολόγηση είναι αυτά που λέτε. Αφήστε αφορολόγητα, κύριε Χατζηδάκη. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν στην Ελλάδα. Αφήστε αφορολόγητα τα κέρδη που πηγαίνουν στις επενδύσεις, δηλαδή τα μη διανεμόμενα, και φορολογήστε τα διανεμόμενα. Θα φύγουν εσείς οι επιχειρήσεις. Φορολογείτε τα πάντα. Άνεργοι άνθρωποι. Μα αυτό που σας λέμε είναι ότι βοηθούν τις επιχειρήσεις. Νομίζω είναι σαφή αυτά που λέμε δεκατέρων. Κρίνει ο κόσμος. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως, όπου βρίσκεται η Νένα Ουζουνίδου. Είναι η μέρα των εγγενείων και του αγιασμού της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και ο Πρωθυπουργός ξεκινά. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θα περάσουν από αυτόν τον άτυπο αλλά οπωσδήποτε ενδιαφέροντα. Είναι μια γιορτή της δημοκρατίας, ο διάλογος εν ώψη των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου. Ναι, ένα λόγο σε εσένα για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Καλημέρα και ζωντανά αυτή τη φορά, Κώστα, από τους χώρους της 74ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα ο κύριος Καραμαλής ολοκληρώνει την επίσκεψή του στα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως. Να σας πω τι έγινε πριν από λίγο. Πήγε στο περίπτερο της πυροσβεστικής, εκεί υπέγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών «Καλή δύναμη στο έργο σας». Στο περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παπαγεωργόπουλος του έδωσε το υπόμνημα των φορέων της πόλης με τα αιτήματά τους και του ευχήθηκε και του χρόνου να έρθει πάλι στην έκθεση να την εγγενιάσει το πρώτο Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα να σας πω, είδατε και εσείς στην προηγούμενη σύνδεση την υποδοχή που επεφύλαξαν οι Θεσσαλονικείς και επισκέπτες της έκθεσης στον Πρωθυπουργό. Ήταν θερμή, ακούστηκαν συνθήματα, τον ακολούθησαν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής του στους διαδρόμους εδώ, στους χώρους των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Εκθέσεως. Ο κύριος Καραμαλής τώρα όσον αφορά την ομιλία του, μίλησε μέσα στα εγγένεια, στον αγιασμό, μετά τον αγιασμό και είπε, αφού πήρε το λόγο μετά από τους δύο προέδρους της ΔΕΘ και της ΧΕΛΕΞΠΟ, επανέλαβε ότι την απόφασή του για να επισπεύσει τις εθνικές εκλογές την υπαγόρευσε το συμφέρον του τόπου και της οικονομίας. Η κατάσταση είναι τέτοια, όπως είπε, είναι πολύ δύσκολα τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια και θα πρέπει να γίνουν βαθιές τομές και αλλαγές. Και γι' αυτό το λόγο δεν χωρούν, όπως είπε, εφησυχασμοί και ωρεοποιήσεις. Οι Έλληνες, είπε ο Πρωθυπουργός, έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι όταν είμαστε ενωμένοι, στεκόμαστε όρθιοι και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες. Ναι, ο κύριος Καραμαλής ήταν ευδιάθετος. Έχουμε ένα ζωντανό απόσπασμα, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, νομίζω μου πληροφορούν. Πάμε να τα ακούσουμε. Για δεύτερη συνεχή χρονιά η έκθεση διοργανώνεται σε κλίμα που διαμορφώνεται παντού στον κόσμο από την οικονομική κρίση, την διεθνή οικονομική κρίση. Μια κρίση που απεδείχθη πολυεπίπεδη, απεδείχθη απρόβληπτη σε μεγάλο βαθμό και πάντως είναι η σοβαρότερη κρίση που γνωρίζει ο κόσμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κρίση που έπληξε και βεβαίως εξακολουθεί να πλήττει όλες ανεξαιρέτως τις οικονομίες, όλες τις χώρες, με επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά.
γνωρίζετε ότι η ύφεση είναι ήδη πραγματικότητα σε πάρα πολλές χώρες και σε πολλές χώρες η ανεργία παίρνει διαστάσεις εφιαλτικές. Αναπόφευκτα η κρίση αυτή έχει περάσει και το δικό μας κατόφλι. Οι επιπτώσεις της είναι ορατές, τις ξέρουμε, τις αναγνωρίζουμε. Είναι όμως αλήθεια ότι χάρη στις παρεμβάσεις, στις μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές των τελευταίων 5 ετών, στη χώρα οι επιπτώσεις της παγκόσμιας θύελλας είναι συγκριτικά οι ποιότερες. Βεβαίως δεν χωρούν ούτε εφησυχασμοί, πόσο μάλλον ωραιοποίησης. Αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο έρχεται μάλιστα να προστεθεί πάνω σε χρόνιες, διαχρονικές παθογένειες, αδυναμίες, στρεβλώσεις που έχει η οικονομία μας. Με άλλα λόγια, απαιτούνται τώρα, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς καμιά καθυστέρηση, αποφάσεις και μάλιστα γενναίες αποφάσεις. Τώρα πρέπει να αλλάξουν όλα εκείνα που πρέπει να αλλάξουν. Τώρα είναι η ώρα για διαρθρωτικές αλλαγές μεγάλες και τολμηρές, ώστε να μπορεί η χώρα να συμμετέχει ενεργά την ώρα που θα αρχίσει η κούρσα της παγκόσμιας ανάκαμψης. Η χώρα, όπως επίσης γνωρίζετε, βρίσκεται σε πορεία εθνικών εκλογών. Την απόφασή μου για την επίσπευσή του την υπαγόρευσε αποκλειστικά και μόνο το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον του τόπου, το συμφέρον της οικονομίας, και για την επόμενη των εκλογών έχω θέσει 3 καθοριστικές, με επιτρέπετε να πω κομβικές προτεραιότητες. Πρώτον, το νοικοκύρεμα του κράτους με την έννοια του αυστηρού ελέγχου των δημοσίων δαπανών για να γίνουν πιο αποδοτικές. Με άλλα λόγια, η μείωση της πατάλης. Δεύτερον, η αποφασιστική, θα έλεγα άτεγκτη, καταπολέμηση, αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής. Και τρίτον, μεταρρυθμίσεις, οι αναγκαίες δηλαδή διαρθρωτικές τομές που διαλύουν στρεβλώσεις, που αλλάζουν δομές και τελικά εξασφαλίζουν όφελος μακροπρόθεσμο για όλους. Μια τελευταία λέξη, στα χρόνια που πέρασαν μπορούμε να έχουμε συμπεράνει ότι οι Έλληνες, όταν το θέλουμε, καταφέρνουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουμε αποδείξει ότι στα δύσκολα στεκόμαστε όρθιοι και τα καταφέρνουμε. Όταν προτάσουμε το εθνικό συμφέρον, όταν βάζουμε εθνικούς στόχους και τους υπηρετούμε με συνέπεια. Θέλω να εκφράσω την πεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι και σε αυτή την συγκυρία θα δείξουμε το καλό μας εαυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τα υπόλοιπα το βράδυ. Βλέπουμε και εδώ πλάνα. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγο στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώνουμε τη σύνδεση. Νένα, ο λόγος εσένα, ενώ εμείς βλέπουμε πλάνα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να εξηγεί και τους λόγους για τους οποίους έχουμε την πρόορη προσφυγή στις κάλπες και την στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της 4ης Οκτωβρίου. Και μια ανάλυση για το τι συμβαίνει. Και τα υπόλοιπα, όπως είπε, το βράδυ. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ευδιάθετος, ότι στάθηκε ιδιαίτερα και συνομίλησε με όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη και στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ήταν όλοι εδώ πλην του κυρίου Σαλαγκούδη, ο οποίος απουσίαζε δικαιολογημένα, καθώς χθες πάντρευε τη μεγάλη του κόρη. Την ώρα που βλέπουμε, βέβαια, το πλήθος, όπως είπαμε, ξεκίνησε η 70η. Δεύτερη ΔΕΘ, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Νένα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπεις, Κώστα, να σας πω ότι την προεκλογική αυτή περίοδο την ευλόγησε και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, ο οποίος ευχήθηκε καλή δύναμη σε όλο τον πολιτικό κόσμο και, όπως είπε, το αποτέλεσμα της κάλπης να αντικατοπτρίζει την επιθυμία των Ελλήνων πολιτών. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Νένα Ουζουνίδου. Τα υπόλοιπα, φίλες και φίλοι, στο δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει μετά από αυτήν τη μαραθώνια εκπομπή που αρχίσαμε στις 9. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Καστανίδη να σχολιάσει αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως. Κοιτάξτε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο που αφήσαμε ανολοκλήρωτο, γιατί έπρεπε να διακόψουμε για την μετάδοση αυτού του αποσπάσματος. Υπάρχει πάντοτε μια τάση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν μπορεί να το κάνει να το συκοφαντεί. Λέει, θα υπερφορολογήσετε τις επιχειρήσεις. Απήντησα, απλώς για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, γιατί και την ώρα πρέπει να διακόψουμε, ότι δεν ακούτε επί πολλά χρόνια το Πασόκ που σας λέει μην φορολογείτε
τα μη διανεμόμενα κέρδη, δηλαδή τα κέρδη τα οποία πηγαίνουν σε επενδύσεις. Φορολογήστε αυτά που πηγαίνουν στις τσέπες των μετόχων, όπως είναι στο φυσικό πρόσωπο. Λοιπόν, και είπε ότι μόνο από την απόφαση της αποκλιμάκωσης σε 10% κάθε χρόνο που έκανε ο κύριος Αλογοσκούφης, έχασε 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την απόφαση του αυτή που ισχύει από το 2004 προς 2005. Λοιπόν, αυτά, ξέρετε, κάνουμε μέχρι τώρα 5 δις ευρώ για να δείτε πώς χάνονται τα χρήματα. Μα κύριε Καστανίδη, σοβαρά το λέτε τώρα αυτό. Πόσο είναι το σύνολο των φόρων για να προκύψει από αυτό το πράγμα αυτή η μείωση? Το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι δικός μου υπολογισμός, είναι δήλωση του κυρίου Αλογοσκούφη στην συζήτηση του προϋπολογισμού του 2004 προς 2005, αν μου επιτρέπετε, όπου είπε, επειδή ήθελε να επισημάνει τη μεγάλη του επιτυχία, ότι εγώ έτσι διευκολύνω κατά 1 δισεκατομμύριο τις επιχειρήσεις και βεβαίως αυτό το 1 δισεκατομμύριο το εισέπραξε με το 1% αύξηση. Δύο λεπτά έχω ακόμα, κύριε Καστανίδη, σε αυτό το και σα πει ότι θα έχει μελόχερη φορολογία να υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις έτσι ώστε να εισπράττει από την ανάπτυξη του. Θα σα δώσω και εσεί να σχολιάσετε και αυτά που είπε ο Καστανίδη. Πείτε μα για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργό. Όταν ακούω έναν Πρωθυπουργό. Δίνει το στίγμα τη προσπάθεια τη Δημοκρατία. Όταν ακούω λοιπόν έναν Πρωθυπουργό που μιλάει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Έκθεση. Ως πολίτης τον κρίνω. Και λέει, τώρα είναι η ώρα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και το ίδιο πράγμα το έχω ακούσει και πέρσι και προπέρσι. Καλείται να μου εξηγήσει γιατί τώρα είναι η ώρα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενώ δεν ήταν πέρσι που τα είπε, δεν ήταν προπέρσι και δεν τα έκανε. Λοιπόν, είναι τόσο απλό. Κύριε Καζεράκη, εγώ θα το αντέστρεφα. Γιατί χρειάζεται η χώρα μεταρρυθμίσει, γιατί δεν τις είχε στο βαθμό που έπρεπε να τις έχει 5 χρόνια. Γιατί έχουμε τη διεθνή οικονομική κρίση, η οποία άλλαξε τα δεδομένα. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε ακόμα πιο ουσιαστικές τομές. Αν θέλετε, γιατί και εμείς σε κάποιους τομείς καθυστερήσαμε και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να πάμε προς τα εκεί. Αλλά ακριβώς για όλα αυτά δεν είναι λύση αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ ενώ υπερδραματοποιεί την κατάσταση, την παρουσιάζει με πιο σκούρα χρώματα από ό,τι πραγματικά τις ταιριάζουν. Ένα γκρι το έχει ελληνική πραγματικότητα, κύριε Χατζηδάκη, ούτως ή άλλως. Την ίδια στιγμή έρχεται λαϊκίστικα και τάζει διάφορα πράγματα χωρίς να εξηγεί από πού θα βρει τα λεφτά. Ακόμα δε περισσότερο. Είναι το κόμμα εκείνο το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι προοδευτικό, όταν σε όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές που έκανε η Νέα Δημοκρατία, εμπορική, ΟΤΕ, Ολυμπιακή, ασφαλιστικό, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, βρέθηκε απέναντι, μας πρότεινε την ακινησία, μας πρότεινε να παραμείνουμε στη δεκαετία του 70, του 80, του 90, να μην αλλάξουμε τίποτα. Και τώρα έρχεται, έχοντας αυτό το παρελθόν και αυτή τη στάση, να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Χωρίς πρόγραμμα και μόνο με ένα λαϊκισμό και με μια άκρητη παροχολογία. Δεν είναι υπεύθυνη πολιτική αυτή. Την έχει πληρώσει πολλές φορές στο παρελθόν. Και εσείς αντιπολίτευση είχατε οξείς τόνους. Η οικονομία ήταν ένα προνομιακό πεδίο για να σφυροκοπάτε το ΠΑΣΟΚ και επισημείτε. Το θυμάστε. Εμείς όταν ήμασταν αντιπολίτευση, λέγαμε να προχωρήσει η αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής. Μάλιστα. Όταν ήμασταν αντιπολίτευση, λέγαμε ότι θα πρέπει να περιοριστεί ο δημόσιος τομέας. Αν μου δίνει το κοντρόλ, ένα λεπτό, να μην αφήσω απ' έξω ένα ερώτημα για τον κύριο Καστανίδη. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις. Επιτρέψτε, κύριε Καστανίδη, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις έτσι και αυτό το ευδιάκριτο της διαφοράς που υπάρχει, βλέπετε λίγο το απόλυτο ποσοστό που παίρνει το ΠΑΣΟΚ είναι στις παρυφές της αυτοδυναμίας και κατά τι πάνω από 40 μόλις τις αναγωγές. Και σας ρωτάω έτσι με την ειλικρίνεια που σας διακρίνει. Έτσι όπως μας περιγράφετε τις επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν τα κατάφερε, θα περιμένατε κάτι παραπάνω? Και αν υπάρχει ακόμα κάποια απόσταση τμήματος των πολιτών από το ΠΑΣΟΚ, σε τι οφείλεται? Θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Ακούστε. Το πρώτο που θέλω να σας πω, κύριε Μπλιάτικα, είναι ότι εγώ δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο για αυτά που άκουσα προηγουμένως. Όσο μπορέσαμε κάνει... εκπομπή. Όχι, άλλο. Έθεσε τα ερωτήματα. Όσο μπορέσαμε. Δεν μιλάω για εσά. Δεν μιλάω για εσά. Λέω ότι δεν θέλω να σχολιάσω τον συνάδελφό μου, τον κύριο Χατζηδάκη. Θα σχολιάσει ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί. Για όλους. Λοιπόν, ασφαλώς. Λοιπόν, δεύτερον. Σκέφτομαι να κάνουμε μια συζήτηση για το πώς φτάσαμε τα νοσοκομεία να οφείλουν στους προμηθευτές 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ και το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στις 12 η ώρα το βράδυ, επειδή οι προμηθευτές δεν είχαν τα χρήματά τους, κόψαν το οξυγόνο στη δεξαμενή οξυγόνου.
και τρέχαμε το βράδυ για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Κύριε Καστανίδη, τρέχαμε το βράδυ για να βρούμε φιάλες οξυγόνου. Αμφισβητείτε ότι η ανεργία που μας παραδώσατε ήταν μεγαλύτερη από αυτή που υπάρχει τώρα μες στην κρίση? Ναι, αμφισβητείτε ότι το δημόσιο χρέος το τριπλασιάσατε? Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας. Ήλπισα να πάρω μια απάντηση σε 30 δεύτερα. Συμφωνώ μαζί σας ότι όλα αυτά είναι το Πασόκ. Όχι, εγώ δεν λέω ότι όλα αυτά είναι το Πασόκ. Ούτε παριστάνω το αναλάθη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη κυβέρνησή μας, εσείς είστε αμετανόητοι να διεκδικήσετε την εξουσία χωρίς ίχνος αυτοκριτικής. Δεν κρίνω ποτέ τις δημοσκοπήσεις. Δεν με ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι το Πασόκ να κάνει καλά τη δουλειά του, να δείξει με πολύ μεγάλη σαφήνεια πώς θα αλλάξει το αύριο των Ελλήνων. Και όλα θα πάνε καλά στις εκλογές, εφόσον εμείς κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Σας φοβίζει αυτό το ευδιάκριτο της διαφοράς, κύριε Χατζηδάκη? Κύριε Μπλάτκα, η πολιτική είναι κυρίως για να διαμορφώνουν τις εξελίξεις και όχι τόσο για να τις σχολιάζουν. Γνωρίζουμε όλοι τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Δεν υπάρχει κάποιο ρεύμα Πασόκ αυτή την ώρα μέσα στην κοινωνία. Απλώς εμείς πρέπει να πείσουμε για τους στόχους μας, για το πρόγραμμά μας. Σας είπα να παρουσιάσουμε με μια γενναιότητα και καθαρότητα την αυτοκριτική μας και επίσης βεβαίως να παρουσιάσουμε με τον ίδιο τρόπο το καθαρό θα τρόπο θα το έργο τελεία μας. Και παράλληλα να κάνουμε, να στηριχθούμε σε αυτό που είπα και πριν, στην αλήθεια και στην ευθύνη, κάνοντας μια πρωτότυπη, αν θέλετε, για τα ελληνικά δεδομένα καμπάνια, βγαίνοντας από τα κοστούμια μας και λέγοντας αλήθειες που οι περισσότεροι τις λέμε κατηδίαν, αλλά δεν τις λέμε δημόσια για λόγους πολιτικού κόστους. Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός απόψε στο λόγο του ακριβώς θα κινηθεί σε αυτούς τους τόνους. Είστε αλήθεια και εσείς, κύριε Χατζηδάκη, εσείς, κύριε Καστανίδη, ο λαός είναι κυρίαρχος και η πραγματική δημοσκόπηση γίνεται το βράδυ των εκλογών απέναντι σε ένα εξαιρετικά υποψιασμένο, υπεραπαιτητικό και ενεργό κομμάτι του πληθυσμού που είναι και το συντριπτικό αυτό που θα ψηφίσει. Και αυτή τη φορά μεγάλες αποχές δεν αναμένονται. Σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να ανταμώσουμε αυτό το μήνα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλό κουράγιο στην προσπάθειά σας. Φίλες και φίλοι, διαφημίσεις και στη συνέχεια πάλι μαζί θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα στη διεθνή έκθεση. Είναι και κούκλα και τσαχπίνι. Μια αδερφή με τέτοιο ταμπεραμέντο, πώς να την παντρέψεις? Να τη διπλώσω με τίποτα γάζες και να πω τρακάρισε με καμιά μπουλτόζα. Από εμφάνιση δεν μου είπες, Βαγγέλη. Καφέ, θες καφέ? Να της βάλω κανένα καφάσι στο κεφάλι. Από εμφάνιση λέω, όμορφη, όμορφη. Θες για πισινάδα με παγκάκια που είναι? Όχι, ευχαριστώ, Βαγγέλη μου. Δεν είναι δυνατόν. Η γαμπρή της ευτυχίας. Βασίλης Αυλονίτης, Γεωργία Βασιλιάδου, Νίκος Ρίζος. Ανεπανάληπτος τσιφόρος την Πέμπτη στις 11 το βράδυ στην ΕΤ.